Χαίρετε κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι. Σταδιακή αλλαγή του καιρού είχαμε και έχουμε τι τελευταίε ώρε στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα, όχι σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπω για παράδειγμα στην Θράκη και στο Βόρειο Ανατολικό Αιγείο. Γενικά δεν έχουμε και ότι θα έχουμε φαινόμενα και τι επόμενε ώρε. Αλλά μέσα στη νύχτα προ το ξημέρωμα τώρα τη Παρασκευή, οι όποιε βροχέ, μπόρε και καταιγίδε από τα δυτικά, κεντρικά και τα νότια τμήματα θα επεκταθούν αυτά ανατολικότερα, νότιο-τολικότερα. Θα ακολουθήσουν σε λίγο λεπτομέρειε. Όπω σα έχω πει όμω και τι προηγούμενε ημέρε, ουσιαστικά από το Σάββατο μπαίνουμε και πάλι σε μια τροχιά καλοκαιρία, εξασθένησης των ανέμων στι περισσότερε περιοχέ και σταδιακή απότομη κατά ανόδου τη θερμοκρασία θα δούμε σε λίγο λεπτομέρειε. Γιατί κάποιε περιοχέ μπορεί σε κάποιες περιοχές να ανέβει η θερμοκρασία 8 με 10 βαθμού. Σε άλλε περιοχέ, κυρίω οι νησιωτικέ, η θαλάσσια άβρα και γενικά η αεραφρός πιο δυνατή άνεμη θα κρατήσουν τον υδράγυρο λίγο πιο χαμηλά από ό,τι στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα. Όλα αυτά σε λίγο. Για να δούμε από ψηλά την όλη εικόνα του καιρού τι τελευταίε ώρε. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα, δείτε, από την χώρα μας μέχρι κτίνεται αυτό και την Ουκρανία. Τα νοτιοδυτικά κρασπεδά του πέρασαν σήμερα το κατόφλι των βορειοδυτικών περιοχών της χώρας μας. Έδωσαν φαινόμενα, ανοίγει ο καιρό σταδιακά, βλέπετε εδώ, τις επόμενες ώρες στην Δυτική Ελλάδα. Τα περισσότερα φαινόμενα μας είναι γύρω στις 10 το βράδυ. Θα εντοπίζονται εδώ στα ανατολικά υπηρετικά και κατά διαστήματα και στις υπόλοιπε νησιωτικές, ανατολικέ και νότιε περιοχές. Και καθώς τα βαδίζουμε προς το ξημέρωμα, τα περισσότερα φαινόμενα τα βλέπετε εδώ, θα εντοπίζονται κυρίω στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ελλάδα, αργότερα στην Κρήτη, αλλά μέσα στην ημέρα και κυρίω μετά το μεσημέρι, ο καιρό θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα και τα ανοίγματα του καιρού θα μεγαλώσουν από τα βόρεια προς προ τα νότιο-ανατολικά. Στην Μεσόγειο, κατά τη διάρκεια τη Παρασκευή, στην υπόλοιπη δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα το ιδιαίτερο. Αντίθετα, όμω, το είπα και χθε και το τονίζω και σήμερα, εδώ στα κεντροβόρειο-δυτικά τμήματα τη Ευρώπη, διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά από τον Ατλαντικό θα διέρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Ιρλανδία, θα περνούν πάνω από την Κεντρική και Βόρεια Γαλλία, τι κάτω χώρε και θα βρίσκονται όλε τι επόμενε ημέρε, το δούμε αυτό και κατά τη διάρκεια του δελτίου καιρού ανατολικότερα, φαίνοντα μαζί του βροχέ, χιονόνερο, χιονοπτώσει κυρίω στα ορεινά τμήματα και σχετικό κρύο αλλά και σφοδρότα κατά διαστήματα ανέμου από δυτικέ νοτιοδυτικέ διευθύνσει που δεν αποκλείεται κατά τόπου και κατά περιόδου να ξεπερνούν ακόμα και στα παιδινά τα 8 με 9 μποφόρ. Πάμε να δούμε όμω εμά την εξέλιξη πιο αναλυτικά κατά τη διάρκεια τη Παρασκευή. Ήδη από την αρχή τη ημέρα, στα πιο δυτικά βορειοδυτικά τμήματα, κυρίω στο Ιόνιο και στην βορειοδυτική πόλη ορεινή Ελλάδα, τα ανήμετα του καιρού θα είναι αρκετά μεγάλα, σε συνδυασμό όμω και με κάποιε παροδικά αυξημένε συνευχέ, όπω και στην υπόλοιπη πυροτική χώρα. Από τι πρωινέ, μάλλον τι πρωινέ ώρε, εδώ από τη Μαγνησία και στην Ανατολική Στερά και την Εύη, ίσω και τη Βορειοανατολική Πελοπόννησο, θα έχουμε κάποιε βροχέ κατά περιόδου. Ασθενού έω και μέτρια ένταση που θα γίνονται λιγότερε όσο θα βαδίζουμε προ το μεσημέρι. τοπικέ βροχέ θα εγκλωθούν και στι σποράδε, ίσω και στα πιο βόρεια βορειοανατολικά τμήματα του Αιγαίου Πελάγου. Τώρα στα νησιά του Ανατολικού, Νοτιοανατολικού Αιγαίου μέχρι και τι νότιε κυκλάδε. Ο καιρό είναι ακόμα πιο άστατο και εδώ οι όποιε μπόρε, οι βροχέ και οι καταιγίδε κατά τόπου, κυρίω στι πρωινέ ώρε, δεν αποκλείεται να έχουν και έντονο χαρακτήρα. Η Κρήτη γενικά θα έχει και αυτή άστατο καιρό, αλλά στην αρχή οι όποιε βροχέ με τη μορφή μπόρα θα έχουν πιο τοπικό και χαρακτήρα και θα είναι πιο ασθενή από ό,τι στη συνέχεια θα σα δείξω την εξέλιξη. Στην υπόλοιπη βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα, κάποια σύννεφα κατά περίοδου θα πυκνώνουν λίγο περισσότερο. Και πάμε τώρα στην επόμενη κάρτα, που μα δείχνει α, τον καιρό μεταξύ μεσημβρινών και πρώτων απογευματινών ωρών. Βλέπετε ότι στα δυτικά, κυρίω σχετικά τμήματα, ο καιρό θα ανοίξει ακόμα περισσότερο και τα διαστήματα με ηλιοφάνεια θα μεγαλώσουν αρκετά στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα, στην ξηρά δηλαδή, από την Πελοπόννησο, Στερεά, Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη, θα βγάλει λίγο περισσότερα σύννεφα, κυρίω στα ορεινά, ενώ παράλληλα θα ανοίγει ο καιρό στα παιδινά. Τώρα, Πώς συμβαίνει πολλές φορές του τις, μήνε καλοκαιρινούς μήνες που μέσα στην ημέρα βγάζει λίγο περισσότερα σύννεφα, κυρίως σε ορεινότερες περιοχές. Έτσι θα συμβεί α, το ίδιο και την Παρασκευή το μεσημέρι στις ορεινές περιοχές τη Υπήρου, τη Αλίας και τη Τερεάς, αλλά και στα ορεινά ή ορεινά ίσως και νότια τμήματα της Πελοποννήσου. Εκείνες τις ώρες, τις θερμές ώρες της ημέρας, ε, της ημέρας με συγχωρείτε, τις λεγόμενες, θα βγάλει κάποιες διάσπαρτες βροχές με τη μορφή μπόρας, γενικά μικρή διάρκεια έω και το απόγευμα. Το ίδιο και στην Ανατολική Στερά και την Εύη, αλλά τα ανοίγματα του καιρού βαθμιά θα αρχίσουν να μεγαλώνουν και εδώ ένα και περισσότερο, στις νοτιοανατολικές νησιωτικές περιοχές. 12η και κυρίω Κρήτη, προ το μεσημέρι και το απόγευμα θα καταστεί ο καιρό. Ακόμα πιο άστατο, ή λίγο πιο άστατο τουλάχιστον αυτό για την Κρήτη, με μπόρε, βροχέ ή και τοπικέ καταιγίδε. Αλλά προ το βράδυ, όπω παρατηρείτε στην τελευταία μα κάρτα, και εδώ ο καιρό θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα στην Κρήτη θα πάρουν ή θα παίρνουν όλο ένα και πιο τοπικό χαρακτήρα και μέσα στη νύχτα προ το Σάββατο θα έχουν εξ, ε, ε, εξασθενήσει και στο τέλο θα έχουν σταματήσει. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα, βλέπετε προ το απόγευμα και κυρίω προ το βράδυ, ο καιρό θα βελτιωθεί κι άλλο. Και θα έχει ξαστερώσει σχεδόν παντού. Θα έχουμε να κάνουμε από πλευρά ανέμων με σχετικά δυνατού βορειοδυτικού ανέμου. Όχι παντού. Κυρίω στα Επτάνησα, στι ακτέ τη δυτική υπηρετική χώρα και στην Πελοπόννησο, την νοτιοανατολική, ίσω μέχρι και την θάλασσα των Κυθύρων, Κρήτη. Αλλά και εδώ δεκάνησα. Φαίνεται ότι θα φυσά αυτό ο βορειοδυτικό άνεμο γύρω στα 6 με 7, εδώ στα νότια τμήματα του Ιωνίου και στα νυχτά τμήματα τη Πελοπονίσου. Δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν ρηπέ βορειοδυτικού ανέμου έω και 8 βοφόρ τουλάχιστον τι πρωινέ ώρε. Στην υπόλοιπη χώρα δεν φαίνεται οι άνεμοι να ξεπερνούν τα 4 με 5 τοπικά και τα 6 μποφόρ στα βόρεια τμήματα του Αιγαίου Πελάγους Ενώ σχετικά δυνατή άνεμη, γύρω στα 5 με 6 μποφόρ, θα επικρατήσουν και στην ορεινή Ήπειρο, Θεσσαλία και κυρίω στα ορεινά ή τμήματα τη Δυτική Μακεδονία, γύρω στα 5 με 6 μποφόρ κατά τόπου και κατά περιόδου, επαναλαμβάνω, μέσα στην ημέρα. Ο ιδράγιο τώρα, τύχετε και νωρί το πρωί που ενδιαφέρει φυσικά του αγρότε μα πάρα πολύ. Δεν φαίνεται να πέφτει ιδιαίτερα χαμηλά κατά τη διάρκεια των νυχτερινών και πρώτων πρωινών ωρών τη παρασκευή, παρόλα, παρόλα αυτά, α, θα πλησιάζει και θα πέφτει λίγο κάτω από το μηδέν κυρίω προ το ξημέρομα λίγο πριν έω και λίγο μετά την ανατολή του Ήλιου, με μείον δύο βλέπετε ω και συνανείρο ο ιδράγιο στα ορεινά η μυωρήνά τη πρώτη προϊόντα ώρα τη παρασκευή, γύρω στου 3 με 6 βαθμού, τα υπόλοιπα παιδινά υπροτικά, γύρω στου 6 με 8 βαθμού στα βόρεια του Αιγαίου με οκτώ και 13 βαθμού στην υπόλοιπη νότια και νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα. Το μεσημέρι θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία με το που θα πάει να ανοίξει ο καιρό. Θα έχουμε και 9 άρια, 11 άρια, 12 άρια στα ορεινά, 16 παρακαλώ στα δυτικά αλλά και στην βόρεια παιδινή Ελλάδα και κυρίω σε Θεσσαλία και Μακεδονία. Εδώ από τη στερεά και τα ανατολικά και τα νότια τμήματα όπου τα υπολείμματα τη ατμοσφαιρική διαταραχή θα παραμείνουν μέχρι το μεσημέρι, σε συνδυασμό και με κάπω πιο δυνατού ανέμου. Η ψύχρα θα είναι και πιο έντονη, με 12 άρια, 14 έω και 15 άρια βλέπετε στι νοτιοατολικέ περιοχέ. Η Αττική, το πρωί κυρίω, θα έχει συννεφιά με τοπικέ βροχέ. Προ το μεσημέρι, τα νήματα του καιρού θα μεγαλώσουν αρκετά στι περισσότερε περιοχέ, αλλά μέχρι και το απόγευμα, κάποια αστάθεια ίσω καταφέρει να δώσει κυρίω στι ορεινέ ημερινέ περιοχέ πρόσκαιρα κάποια τοπική βροχή με τη μορφή μπόρα. Ο καιρό θα έχει βελτιωθεί από το απόγευμα και το βράδυ ξαστεριά. Η άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά πρόσκαιρα στα 4 με 5 έω και 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στου 8 βαθμού το πρωί με 15 βαθμού αργά το μεσημέρι. Κατά μέσο όρο Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία θα είναι καλό ο καιρό με λίγε συνευχέ τοπικά αυξημένε κατά τη διάρκεια της ημέρας, τη ημέρα στη νύχτα ξαστεριά. Οι άνεμοι από δυτικέ νοτιβιτικέ διευθύνσει στα 4 με 5 μποφόρ. σω στο εσωτερικό τη Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά βγάλει έναν βορειδυτικό άνεμο στα 5 μποφόρ και μόνον εκεί και θερμοκρασία 6 βαθμού στο πρωί 4 βαθμού αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη τη Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε τώρα την εξέλιξη για τι επόμενε ημέρε. Όπω σα είπα και χθε, αλλά και τι προηγούμενε ημέρε. Από το Σάββατο. Μπαίνουμε σε μια τροχιά καλοκαιρία και απότομη κατά τόπους ανόδου τη θερμοκρασία, με δυτικού ανέμου στα 4 με 5 μποφόρ. Τώρα, οι δωδεκανήσοι, κυρίω από τη Ρόδο μέχρι και το Καστελόριζο, θα πρέπει να κάνουν λίγο υπομονή με του ανέμου, γιατί εκεί φαίνεται ότι οι άνεμοι από δυτικέ διευθύνσει θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ το Σάββατο. Την Κυριακή βλέπετε ότι θα ξεκινήσει η μέρα πάρα, πάρα πολύ καλά, με λιακάδα η, η οποία θα κρατηθεί σε ολόκληρη την χώρα μέχρι και το απόγευμα, εκτό από τα δυτικά. Δείτε εδώ στα 7 Είμαστε γύρω στι 8 το βράδυ και κάποια σύννεφα φαίνεται ότι θα πυκνώσουν εκεί και προ το βράδυ αργά, μέχρι και το τέλο τη της, ε, της Κυριακή, δεν αποκλείεται αυτά τα σύννεφα να αφήσουν κάποια ψυχάλα ή και ένα ψηλόβροχο πολύ τοπικά και για πολύ λίγο. Οι άνεμοι γενικά θα παραμείνουν από νότιε διευθύνσει στα 4 με 5 μποφόρ στα πελάγια. Για τη Δευτέρα. Εκτό από τα δυτικά, όπου το πρωί κάποια συννεφιά, αυτή η συννεφιά που σα έδειξα προηγουμένω από το βράδυ τη Κυριακή, ίσω δώσει κάποια ψυχάρι, ψυχαρί και βρέξη για πολύ λίγο τοπικά και με μικρή πιθανότητα. Στην υπόλοιπη χώρα, εκτό από κάποιε τοπικέ ομίχλε, η Δευτέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, νοτιοδυτικού, νότιου ανέμου στα 4 με 5 μποφόρ. Και για την Τρίτη δεν φαίνεται τίποτα να αλλάζει, λίγο περισσότερε ομίχλε στι πρώτε πρωινέ ώρε και κάποιε τοπικά αυξημένε συννεφιέ, αλλά ηλιοφάνεια σε περισσότερε περιοχέ και οι νοτιάδε το πολύ στα 4 με 5 μποφόρ στα πελάγια. Πάμε να δούμε την εξέλιξη και πανευρωπαϊκά. Από πλευρά θερμοκρασία θα παρατηρήσετε ότι στα πιο δυτικά-νοτιοδυτικά τμήματα της Ευρωπαϊκή Υπήρου θα έχουμε θερμότερες αέρια μάζε. Οι οποίε θα κρατήσουν τον Ιδράργυρο σε ανοιξιάτικα επίπεδα και μάλιστα και λίγο πιο υψηλά για την περίοδο που διανύουμε εδώ στι νοτιοβητικέ περιοχέ και κυρίω στην Ιβυρική Χερσόνησο, μέχρι και το Σάββατο, μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ. Βλέπετε τώρα σφήνε κρύο αέρα από τα βόρεια τμήματα τη Μεγάλη Βρετανία, πώ ξεχύνονται μέχρι και τα Βαλκάνια και αοψυχρό σχετικά καιρό θα κρατήσει σε εμά μέχρι και την α, αυριανή μέρα, μέχρι και την Παρασκευή, όπω βλέπετε, αυτέ τι γαλαζομπλέ αποχρώσει, οι οποίε όμω θα εκτοπιστούν, δείτε, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου από τι κυτρινοπορτοκαλί αποχρώσει που δηλώνουν θερμέ αέριε μάζε και μάλιστα γίνονται και αρκετά έντονα τα πορτοκαλί χρώματα πάνω από το ελλαδικό χώρο, κυρίω κατά τη διάρκεια τη Κυριακή και την Δευτέρα. Αν αφήσω τώρα τι μέρε να κυλήσουν μέχρι και την Τρίτη, θα δείτε ότι θα κάνει μια προσπάθεια εδώ ο χειμώνα να ξαναφτάσει στην κεντρική μέχρι και την νοτιοδυτική Ευρώπη, αφήνοντά μα όμω ανεπηρέαστο στην ουσία, τουλάχιστον μέχρι και τι πρώτε ημέρε επόμενη εβδομάδα. Δεν διαφαίνεται κάποια σημαντική πτώση θερμοκρασία για αρκετέ ημέρε ακόμα, αλλά θα δούμε αν αυτά τα πλοκάμια του κρύου αέρα εδώ στην Ανατολική Ευρώπη ίσω πρόσκαιρα. Uh, απλωθούν και λίγο πιο νότια, ρίχνοντα κάπω τη θερμοκρασία από εβδομάδα. Θα δούμε, επαναλαμβάνω με τα πιο φρέσκα προνοστικά στοιχεία, την εξέλιξη καλύτερα τι επόμενε ημέρε. Πάμε να δούμε καλύτερε και θερμοκρασίε. Την νύχτα και νωρί το πρωί θα πλησιάζει ο υδράγυρο στο μηδέν. Δεν φαίνεται να τα καταφέρει να πέφτει κάτω από το 0, ακόμα και στι ορεινέ περιοχέ από το Σάββατο στην ουσία και την Κυριακή. Αυτό για τι ορεινέ περιοχέ λέω το 0, όχι για τι υπόλοιπε περιοχέ. Βλέπετε όμω τα 20 επανέρχονται. Πάμε στην Κυριακή, όπου θα έχουμε και 22-23, τοπικά και 24 βαθμού Κελσίου στα παιδινά. Έχω εξηγήσει το λόγο ότι αυτή την περίοδο η ξηρά, οι παιδινέ περιοχέ μακριά από τη θάλασσα θερμαίνονται και γενικά το θέρο κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών θερμαίνονται τα υπηρετικά πιο γρήγορα και πιο έντονα όταν έχουμε ηλιοφάνεια, οπότε έχει και περισσότερη ζέστη μακριά από τη θάλασσα ενώ κοντά στη θάλασσα, σχετικά τη θαλάσσια Σάβρα και των σχετικά χαμηλών θερμοκρασιών αυτή την περίοδο των νερών τη θάλασσα, έχει περισσότερη ψύχρα στα ορεινά εξαιτία του υψομέτρου. Το ίδιο θα συμβεί και την Δευτέρα, περισσότερη ζέστη στην ξηρά από ό,τι στην παράκτεια και θαλάσσια παραθαλάσσια χώρα. Και την τρίτη, ίσω πέσει πολύ λίγο η θερμοκρασία στην Ανατολική Βορειοανατολική Ελλάδα. Θα δούμε όμω αν αυτή η πτώση θερμοκρασία, η μικρή, συνοδευτεί και μια μικρή περαιτέρω πτώση θερμοκρασία προ τα μέσα τη επόμενη εβδομάδα, το επόμενο 24ωρο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλου, κυρίε και κύριοι.